John Butler, ανακαλύπτοντας το ακίνητο ποτάμι της ζωής. Απομαγνητοφώνηση επιμέλεια, Κωνσταντίνος Σύρμος. Οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ήσυχος άνθρωπος, καλλιτέχνης και τεχνίτης. Είχε έντονη την αίσθηση όσων τον περιέβαλαν. Ζωγράφιζε τοπία κυρίως εκείνον τον καιρό. Λοιπόν, μου έμαθε να παρατηρώ τη φύση, να βλέπω την ομορφιά αυτού που ήταν μπροστά μου. Όχι κάτι εξεζητημένο, απλά τους φράκτες, τα δέντρα, το γρασίδι, να παρατηρώ τον ουρανό. Είχε επίσης αισθητήριο της ποιοτικής δουλειάς. Αγαπούσε τη ξυλουργική. Μου έμαθε να χρησιμοποιώ εργαλεία και θυμάμαι να μου λέει «Πρόσεχε, έχει το βλέμμα σου σε ό,τι κάνεις. Όταν πριονίζεις ένα κομμάτι ξύλο, άκου και κοίτα την κίνηση του πριονιού. Πρόσεχε το σφυρί, για να καρφώσεις το σφυρί ευθεία». Και αυτά τα μαθήματα του να δίνω 100% προσοχή και να παρατηρώ ό,τι ήταν γύρω μου, τα κράτησα όλη μου τη ζωή. Η μητέρα μου ήταν Ρωσίδα. Ήταν και αυτή καλλιτέχνης με τον τρόπο της. Ήταν σπιτονοικοκυρά φυσικά. Αυτό ήταν οι γυναίκες τότε και ήταν περήφανες γι' αυτό. Από τη μητέρα μου πήρα μία ρώσικη καρδιά και οι ρώσικες καρδιές απλώνονται παντού. Πάντα μου λέγανε όταν ήμουν παιδί ότι εκφράζω αφιδώς τα συναισθήματά μου. Οι άνθρωποι γελούσαν μαζί μου, αλλά είναι από τα καλύτερα πράγματα το να έχεις μεγάλη καρδιά. Το να λειτουργείς από την καρδιά, να αναγνωρίζεις την ύπαρξή της. Και όλο το σπιτικό έλαμπε από την τρυφερή αγαπητική φροντίδα που εκπέμπεται από κάποιον που αγαπά τη δουλειά του και αφιερώνεται σε αυτήν. Ο τρόπος που στρωνόταν το τραπέζι, που έραβε και μπάλωνε τα ρούχα μας και έπλαινε η μητέρα, όλα γίνονταν σαν ένα έργο τέχνης και με αγάπη. Στα 7 μου χρόνια με έστειλαν σε οικοτροφείο. Ήταν σοκ, γιατί μέχρι τότε ζούσανε σε απομονωμένη επαρχία και δεν ήξερα καλά-καλά τι ήταν ένα άλλο αγοράκι. Η σύντροφή μου ήταν η φύση και τα ζώα και ξαφνικά με πέταξαν σε έναν κόσμο με άλλα αγοράκια και ήμουν εντελώς χαμένος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα απομονωμένος και μόνος. Δόξα τω Θεώ, το σχολείο βρισκόταν σε αγροτική τοποθεσία, οπότε υπήρχαν μεγάλοι κήποι που μπορούσα να πάω. Και θυμάμαι, με τον παιδιάστικό μου τρόπο, να θάβω το κεφαλάκι μου στα χέρια μου, να κλείνω τα μάτια μου και να λέω «Θεέ μου, ευλόγησε τη μαμά, τον μπαμπά, την αδελφή μου και τον σκύλο μας». Τι καταφύγιο και ασφάλεια που ήταν αυτό για μένα. Έβρισκα το καταφύγιο, αν όχι στρεφόμενος εσωτερικά, τουλάχιστον στην ακινησία και την ησυχία. Στη φύση αυτά είναι έξω, έτσι δεν είναι? Βλέπεις ένα δέντρο και το αγκαλιάζεις και κρατιέσαι σε αυτήν την ακινησία, την ησυχία, στην διαβεβαίωση της ύπαρξης καθ' αυτής. Και τι αντίθεση αποτελεί αυτό με τον θόρυβο και την ταραχή που εισπράττεις από τους περισσότερους ανθρώπους?